Στα πρώην ΤΕΗ, κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικού, διδακτικού προσωπικού για πολλά χρόνια, ορισμένοι από αυτούς και για πάνω από 20 χρόνια, ήταν δέσμοι όμοιροι στην πραγματικότητα διακοπτόμενων εργασιακών συμβάσεων. Πρόκειται για τους γνωστούς συμβασιούχους των ΤΕΗ, οι οποίοι κάλυπταν βασικές, βασικότατες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των ΤΕΗ. Το 2017, με το άρθρο 20 του νόμου 4452 για το νόμος για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς, όχι όλος, πάντως μεγάλος, από αυτούς τους πρώην συμβασιούχους διδάσκοντες των ΤΕΗ, διορίστηκαν σε βαθμίδα καθηγητών εφαρμογών των ΤΕΗ. Δεν έχουμε φτάσει, βλέπετε, στις συγχωνεύσεις των ΤΕΗ που θα έρθουν μετά από ένα χρόνο, όπως θα πω. Η διατύπωση του νόμου προέβλεπε ότι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΗ, τα οποία με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις κρίθηκε ότι συνδέονται με το οικείο ΤΕΗ, με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καταλαμβάνουν μετά από αίτησή τους συνιστόμενες προς τούτο προσωποπαγής θέσεις καθηγητών εφαρμογών, πράγμα το οποίο και έγινε. Το Φλεβάρι του 2018, ένα χρόνο μετά, απορροφήθηκαν με την γνωστή διαδικασία των συγχωνεύσεων τα πρώην ΤΕΗ της Αθήνας και του Πειραιά και μετατράπηκαν στο γνωστό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι το ξεκίνημα της συγχώνευσης των ΤΕΗ. Πρόκειται για την επανάληψη με έναν διαφορετικό λίγο τρόπο, πάντως η ουσία παραμένει η ίδια, του σχεδίου Αθηνά του πρώην Υπουργού Αρβανιτόπουλου. Τα νέα τμήματα αυτά τώρα απορρόφησαν όσα μέλη ΔΕΠ υπηρετούσαν στα πρώην ΤΕΗ, τα οποία συγχωνεύθηκαν, και τα κατέταξαν βέβαια σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ Πανεπιστημίου. Στη διαδικασία αυτή τώρα συμπεριλήφθηκαν και όσα μέλη ΔΕΠ είχαν διοριστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου που προανέφερα, του άρθρου 6 του νόμου 4452, αλλά και όσοι κέρδισαν, μέχρι τότε εννοείται, αλλά και όσοι κέρδισαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και υπάχθηκαν σε αυτόν τον νόμο στη συνέχεια, δηλαδή μετά την ψήφιση αυτού του νόμου το Φεβρουάριο και τη δημοσίευση το Φεβρουάριο του 2017. Αυτή η διαδικασία, κυρία Πρόεδρε, παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που παραμένει ενεργή η διάταξη αυτή του νόμου. Και αφορά βεβαίως και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τα υπόλοιπα ΑΕΗ της χώρας. Τον Οκτώβριο τώρα, θα ήθελα μονάχα ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα. Τον Οκτώβριο του 2020, το τρίτο τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έρχεται και γνωμοδοτεί ότι αυτή η παραπάνω διάταξη ήταν μεταβατική. Και επομένως δεν μπορεί να περιλαμβάνει όσους είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις μετά τη δημοσίευση του νόμου. Όσοι έγιναν, έγιναν δηλαδή. Η γνωμοδότηση μάλιστα δεν μένει εδώ, αλλά προχωράει και παραπέρα. Και λέει ότι οι Πριτάνεις δίνανται να ανακαλέσουν αναδρομικά, παρακαλώ, τις πράξεις διορισμού και ότι τα εν λόγω μέλη ΔΕΠ μπορούν να προσληφθούν σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αορίστου χρόνου, προσέξτε, όταν και εφόσον αυτές οι θέσεις θεσμοθετηθούν και συγκροτηθούν στα πανεπιστήμια σε συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα συμμόρφωσης προς αυτήν. Ζήσε Μάη, να φας τριφύλλη δηλαδή. Τους διώχνουν και μετά προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε για να μην ανακληθεί καμιά πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας αυτών των διδασκόντων, να διατηρήσουν όλα τους τα εργασιακά δικαιώματα που συνυπάγονται αυτές οι θέσεις, τη μονιμότητά τους δηλαδή, τα μισθολογικά τους και τα μισθολογικά τους χαρακτηριστικά και βεβαίως. Τι θα κάνετε, θα σας το ρωτάμε πάντα αυτό, έτσι ώστε να προσληφθεί νέο διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Η πραγματικότητα βοά και φωνάζει ότι το χρειάζονται όσο ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, προτρέχετε. Αγαπητοί κύριε συνάδελφε, προτρέχετε. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω την απάντησή μου από το δεύτερο ερώτημά σας, γιατί το πρώτο θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Πριν λίγες εβδομάδες ήμασταν εδώ πάλι απαντούσα σε ερώτησή σας. Σας είχα πει λοιπόν ότι με την 42 υπαριθμών στις 30 Σεπτεμβρίου πράξης Υπουργικού Συμβουλίου είχαν εγκριθεί 350 θέσεις μελών ΔΕΠ.
Σήμερα λοιπόν, όπως έχουμε ανακοινώσει εδώ και λίγες μέρες, οι θέσεις αυτές ήδη κατανεμήθηκαν στα πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έλαβε 22 θέσεις ΔΕΠ μόνιμων καθηγητών από αυτές τις 350 και αυτές έρχονται να προσθεθούν στις 200 θέσεις, τις οποίες είχαμε δώσει το καλοκαίρι και από τις οποίες είχαν κατανεμηθεί 11 θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύνολο λοιπόν οι δύο κατανομές, 550 θέσεις νέες μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια, για να καταλάβουμε το μέγεθος, αντιστοιχούν στο 5,5% του συνόλου των μελών ΔΕΠ που υπηρετούσαν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 18-19, από τις οποίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έλαβε 33 θέσεις μελών ΔΕΠ. Και βεβαίως, πρόσθετα σε αυτές, δόθηκαν και 284 θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, 407 φέτος στα πανεπιστήμια, από τις οποίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για το οποίο ρωτάτε, έλαβε 14 θέσεις. Άρα, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, μόνιμες θέσεις καθηγητών στα πανεπιστήμια. Θα έρθω όμως στο πρώτο ερώτημά σας, που θα μου πάρει και τη δευτερολογία, να δούμε τι ήταν το έκτακτο διδακτικό προσωπικό στα πρώην ΤΕΗ. Για την κάλυψη λοιπόν των διδακτικών, ερευνητικών, επιστημονικών αναγκών των πρώην ΤΕΗ, προσλαμβανόταν εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση μπορούσε λοιπόν να διαρκέσει μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και να ανανεωθεί μέχρι δύο. Και αυτό το προσωπικό προσλαμβανόταν σε θέση είτε επιστημονικού συνεργάτη είτε εργαστηριακού συνεργάτη, καθώς και στην κατηγορία εκπαιδευτικού ειδικών μαθημάτων, και ελάχιστα προσόντα ορίζονταν είτε του επίκουρου καθηγητή είτε του καθηγητή εφαρμογών, αλλά και των μελών ΕΔΥΠ, ειδικού διδακτικού προσωπικού. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία τον αντιστοιχούσαν. Με σειρά δικαστικών αποφάσεων, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, οι συμβασιούχοι πέτυχαν να τους αναγνωριστεί ότι συνδέονται με τα ΤΕΗ με σύμβαση εργασίας εξαρτημένου αορίστου χρόνου. Η κυβέρνηση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε? Καταρχήν με το άρθρο 20 του 4452, κυρία Πρόεδρε, θα πάρω λίγο χρόνο από τη δευτερολογία, θα είμαι συνεπής στη δευτερολογία. Όρισε ότι τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΗ που είχαν κριθεί από ανετάκτητες αποφάσεις ότι συνδέονται με το ΤΕΗ, καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, προσωποπαγής θέσεις καθηγητών εφαρμογών. Με το νόμο 4485, το νόμο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα πανεπιστήμια, τους ενέταξε στη συνέχεια στους υπηρετούντες λέκτορες των πρώην ΤΕΗ, δίνοντάς τους μάλιστα τη δυνατότητα, εφόσον έχουν διδακτορικό, να υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος του 2022, 31/12 του 2022, και να μεταπηδήσουν στην κατηγορία των λεκτόρων πανεπιστημίου, με δικαίωμα για εξέλιξη στη συνέχεια σε επίκουρους καθηγητές. Και με τον νόμο του Παδά, στον οποίο επίσης αναφερθήκατε εσείς, τους ενέταξε σε θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, διατηρώντας το δικαίωμα με διδακτορικό να ενταχθούν στους λέκτορες πανεπιστημίου. Κύριε Δελή, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν καταρχήν εσείς συμφωνείτε με αυτές τις πρακτικές. Κατά πόσον δηλαδή οι μόνιμες θέσεις καθηγητικού προσωπικού ή διδακτικού προσωπικού στα πανεπιστήμια θα πρέπει να γίνονται με τέτοιου τύπου ρυθμίσεις ή με ανοιχτές διαδικασίες. Επί του προκειμένου όμως, και θα επανέλθω σε αυτό στη τεχνολογία, επί του προκειμένου όμως στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται θέματα τόσο ισονομίας όσο και εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων. Δηλαδή, γιατί ισονομίας? Γιατί θα είναι άδικο η υπαγωγή ή μη στις διατάξεις να εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, πρώτον. Δεύτερον, εύρυθμης λειτουργίας, γιατί όσοι πρώην καθηγητές έκτακτοι των ΤΕΗ μπήκαν σε αυτές τις ρυθμίσεις, ήδη υπηρετούν στα πανεπιστήμια και παράγουν έργο. Άρα και για τους δύο λόγους αυτούς, θεωρούμε εύλογο και πρόθεσή μας είναι να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτηση του ζητήματος. Και επομένως προτρέξατε, κύριε Δελή, να πείτε ότι ο σκοπός είναι να απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα απολυθούν, θα διευθετηθεί το ζήτημα, αλλά θα επανέλθω στο ζήτημα το πώς πρέπει να προσλαμβάνεται το
το διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια στη δευτερολογία και θα ήθελα από το αργαλό να ακούσω και τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, δηλαδή κύριε συνάδελφε. Έχετε 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, προσπερνώ το ζήτημα των προσλήψεων των μελών ΔΕΠ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσει κανείς το πόσο ελάχιστες είναι αυτές οι ανακοινώσεις, γιατί δεν πρόκειται για προσλήψεις, ανακοινώσεις των 22 μελών ΔΕΠ για ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και έντονη την έλλειψη προσωπικού. Η κινητοποίηση των φοιτητών πριν αρχίσει η καραντίνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, θα περιμέναμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα κάνετε όταν εννοείτε, τι εννοείτε μάλλον όταν λέτε ότι θα διευθετήσετε το ζήτημα. Αν δεν μας ρωτάτε για το αν συμφωνούμε με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, η δική μας θέση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, στην υγεία παντού, πρέπει να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Με την έννοια αυτή είμαστε ενάντια σε κάθε ομοιρία, σε κάθε δουλεία, σε οποιαδήποτε ελαστική σχέση εργασίας. Και βεβαίως η θέση δική μας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτήν την ιδιότητα του ελαστικά εργαζόμενου, του συμβασιούχου, να μονιμοποιηθούν όλοι τώρα. Φυσικά και συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε και αυτήν τη διάταξη. Αλίμονο. Μάλιστα, εμείς λέγαμε να γίνουν αυτόματα όλοι οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν αυτήν την μονιμότητα στην εργασιακή τους σχέση. Είναι τόσο υπερβολικό δηλαδή, ή μήπως το θεωρείτε κακό? Εν πάση περιπτώσει, για τα ζητήματα τώρα της ισονομίας και της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων τα οποία θέσατε, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Εν πάση περιπτώσει, η μονιμοποίηση, η τοποθέτηση αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι και λίγοι, αξιοποιώντας ή εφαρμόζοντας καλύτερα μια ρύθμιση του νόμου, συγκεκριμένα το άρθρο 20 του νόμου 4452, έγινε δηλαδή με έναν καθόλου νόμιμο τρόπο, δεν νομίζω ότι συνιστά κάποια παραβίαση της ισονομίας ή της εύρυθμης λειτουργίας. Τι έχουμε όμως, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία και να αποφύγουμε λιγάκι τα νομικιστικά επιχειρήματα. Βρίσκεται ή όχι σε εξέλιξη, κύριε Υπουργέ, στο χώρο της παιδείας και όχι μόνο, σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους χώρους, μια διαδικασία αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων? Βρίσκεται ή όχι σε εξέλιξη μια διαδικασία εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης συνολικά? Η απάντηση είναι ναι, ασφαλώς, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις οι οποίες έρχονται και παρέρχονται. Και αυτό δεν είναι μια εφεύρεση των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι μια κατεύθυνση, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι όλη η ουσία και η φιλοσοφία του ενιαίου χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βεβαίως αυτόν τον ενιαίο χώρο εννοείται ότι η μονιμότητα στην εργασία θεωρείται αμάρτημα, θα πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα προσλαμβάνεται με αντικείμενο και χρόνους που θα ορίζουν άλλοι, και συγκεκριμένα μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως καλή ώρα ή μάλλον κακή ώρα κάνουν αρκετοί επιχειρηματικοί όμιλοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που έφτασαν να εκπονούν μέχρι και το πρόγραμμα μαθημάτων των συγκεκριμένων σχολών. Εν πάση περιπτώσει, η ρύθμιση αυτή, μάλλον η ενέργεια αυτή του νομικού, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, νομίζουμε ότι ανοίγει τους ασκούς του αιώλου για απολύσεις, κύριε Υπουργέ. Το λέμε και περιμένουμε να διαψευστούμε και από την πραγματικότητα και από εσάς. Πέραν του ότι αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι θα ενταθεί το φαινόμενο της υποστελέχωσης των πανεπιστημίων, ξέρετε, αυτή η απόφαση του νομικού, η γνωμοδότηση μάλλον, να τη λέμε καλύτερα, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανοίγει έναν δρόμο πολύ επικίνδυνο. Ανοίγει το δρόμο των απολύσεων στα πανεπιστήμια. Διότι από πουθενά, κύριε Υπουργέ, δεν προκύπτει ότι αυτή η διάταξη είναι μεταβατική στο νόμο. Δεν ψηφίστηκε ως μεταβατική. Είναι μια κανονική, κανονικότατη διάταξη και ούτε καν ονομάστηκε ως μεταβατική. Άλλωστε, το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν έχει υποχρεωτική εφαρμογή από τα πανεπιστήμια ή από το Υπουργείο. Μπορεί μια χαρά το Υπουργείο, λοιπόν, να διευθετήσει, και παρακαλώ να διευκρινίσετε τι εννοείται, για να ησυχάσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι
φοβούνται για την ίδια τους δουλειά. Πρέπει να κλείσετε, κύριε συνάδελφε. Βρίσκεται λοιπόν, το θέμα βρίσκεται στα δικά σας χέρια, κύριε Υπουργέ, εκτός αν θέλετε κι εσείς, υιοθετώντας αυτήν την απόφαση, να συνδέσετε το όνομά σας με απολύσεις στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά.